κόσμος μας ή θα προχωρήσει σε έναν κόσμο δικαίου που θα σέβεται τον άνθρωπο, που θα σέβεται τους λαούς, τα δικαιώματα του κάθε λαού, τα δημοκρατικά δικαιώματα, ή θα προχωρήσουμε σε καταστάσεις μεγαλύτερης βίας και συγκρούσεων. Γι' αυτό εμείς ως δημοκρατικό κίνημα, ως κίνημα ανθρωπιάς, ως κίνημα πάντα ειρήνης, ως κίνημα πάντα του δικαίου που παλεύαμε για το δίκαιο των λαών σε κάθε γωνιά της γης, καταδικάζουμε την βία, κάθε πράξη βίας με τον πιο απερίφραστο τρόπο. Κάθε πράξη βίας από όπου και αν προέρχεται είναι θεμέλιο των αρχών μας, αποτελεί το βαθύ πιστεύω μας. Είτε είναι η βία την οποία μπορεί να ζούμε στην δικιά μας κοινωνία, είτε βεβαίως την βία που καταδικάζουμε τους πολύ νεκρούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις επιχειρήσεις στη Γάζα. Αποτελούν απαράδεκτες ενέργειες εις βάρος αμάχων του Παλαιστινιακού λαού. Εκφράζουμε για άλλη μια φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας, την συμπαράσταση στον Παλαιστινιακό λαό, στον αγώνα που κάνει για ένα ανεξάρτητο και ελεύθερο κράτος. Ζητούμε εδώ από τις Σέρες, από όλους, την άμεση κατάπαυση του πυρός, την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών. Εκφράζουμε την ελπίδα οι προσπάθειες που γίνονται και εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες να ευοδοθούν με επιτυχία. Να μπορέσει άμεσα να δοθεί η ανθρωπιστική, αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές αυτές. Και έχουμε πάρει πρωτοβουλίες, όπως έχω και στείλει και μια ομάδα εθελοντών. Επικεφαλής είναι ένας πρώην συνάδελφος, ο Άρης, του Μάρκου και του Στάθη, από εδώ από τις Σέρες, για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.